Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας ογκολόγων Νικόλαος Τσουκαλάς μίλησε στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη. Σε ερώτηση της δημοσιογράφου σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών με επιπλέον ογκολόγο, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε πως εάν γίνουν οι διαδικασίες από το νοσοκομείο, θα υπάρξει ανταπόκριση. Εσείς ως εταιρεία ογκολόγων, παθολόγων Ελλάδας, μπορείτε να μας βοηθήσετε να βρούμε και κανέναν ακόμη ογκολόγο, να τον φέρουμε εδώ στο νοσοκομείο μας να υπηρετήσει και να βοηθήσει τον ένα και μοναδικό ογκολόγο που έχουμε, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, που σας λέω ότι είναι πολλοί. Ειδικά μιλώντας για την πόλη σας, είναι μια μεγάλη πόλη, επειδή την έχω ζήσει, έμεινα στην πόλη σας ένα ολόκληρο χρόνο, είναι κοντά στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι πραγματικά, αν γίνουν οι διαδικασίες από το νοσοκομείο, θα υπάρξουν συνάδελφοι οι οποίοι θα βάλουν τα χαρτιά τους για να έρθουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη σας, η οποία είναι νομίζω μια από τις ομορφότερες πόλεις. Είναι μεγάλη πόλη, δεν στερείται πολλά, είναι αλήθεια, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη ή άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Είπατε όμως το μαγικό, να γίνουν οι διαδικασίες. Να ζητήσουμε δηλαδή, έτσι, γιατί θα βρούμε. Δεν είστε ειδικότητα που είναι. Νομίζω ότι θα υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θα θέλουν να έρθουν στις ΣΕΡΕΣ. Είναι θέμα για να κάνει αίτηση το νοσοκομείο Σερών. Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας ξεκίνησε καμπάνια ενημέρωσης με σύνθημα «Μην εύχεσαι να μη σου τύχει, φρόντισε να μη σου συμβεί». Έχουν αναρτηθεί από το Σάββατο 29 Ιανουαρίου αφίσες σε στάσεις λεωφορείων σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και για 2 εβδομάδες διαμηνύουν ότι 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί αρκεί να υιοθετήσει κανείς έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Πραγματικά το βασικό νόημα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου που είναι αύριο, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να μην ευχόμαστε να μην μας τύχει, αλλά θα πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην μας συμβεί ο καρκίνος. Και αν αυτό φαίνεται παράξενο και ουτοπικό, δεν είναι καθόλου, αν λάβουμε υπόψη ότι περίπου ένα 50% είναι ένα μεγάλο ποσοστό όλων των καρκίνων, θα μπορούσε να προληφθεί με απλά πράγματα τα οποία οι περισσότεροι γνωρίζουμε. Όταν τρώμε σωστά και αποφεύγουμε τροφές που, ας το πούμε παραδείγματος χάρη, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας δεν τις τρώγανε, και τρώμε με βάση τις κανονικές μεσογειακές συνήθειες. Πάτε να μου κόψετε όλα τα νόστιμα τώρα, εγώ σας έχω πάρει χαμπάρι τι ακριβώς εννοείτε. που έχουμε μάθει από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Ναι. Εννοείται ότι δεν θα πρέπει να καπνίζουμε, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Προσωπικά είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια άθληση, κίνηση και, όπως λέγανε και οι πρόγονοί μας, νους υγιής εν σώματι υγιής, θα πρέπει να υπάρχει μια δραστηριότητα. Και βεβαίως, επειδή ζούμε σε μια πολύ όμορφη χώρα όπου έχουμε τη θάλασσα και τον ήλιο συνέχεια μπροστά μας, θα πρέπει να μην κάνουμε αυτό που κάναμε παιδάκια και να καθόμαστε και να κάνουμε ηλιοθεραπεία, μία παρεξηγημένη λέξη, αλλά να αποφεύγουμε την ηλιακή ακτινοβολία, να χαιρόμαστε το καλοκαίρι και τη θάλασσα, αλλά θα πρέπει να βάζουμε πάντα αντιλιακό και να αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής που πλέον μετά από πολλά χρόνια τις έχουμε μάθει όλοι και να προστατεύουμε το δέρμα μας. Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές, ναι, ας το πούμε, για την πρωτογενή πρόληψη. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Εκτός όμως από την πρωτογενή πρόληψη, υπάρχει και η δευτερογενής. Η καμπάνια θα επεκταθεί από την ερχόμενη Δευτέρα και για άλλες 2 εβδομάδες και στην υπόλοιπη Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα σε επιλεγμένες στάσεις λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το δεύτερο στάδιο λοιπόν, το οποίο φαντάζομαι υπονοείται, είναι η δευτερογενής πρόληψη, όπου εκεί θα πρέπει όλοι μας, με βάση το ατομικό μας ιστορικό, το ιστορικό που έχουμε από την οικογένειά μας και το φίλο μας, να ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών για συγκεκριμένες εξετάσεις πρόληψης. Όλοι γνωρίζουμε για την αξία του test pap και της μαστογραφίας και διαφόρων άλλων εξετάσεων στις γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόληψη, δευτερογενής πρόληψη δηλαδή, εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε σε συγκεκριμένες ηλικίες για τον καρκίνο του παχαίου συντέρου. Και όλα αυτά είναι εύκολο κάποιος να τα μάθει, μιλώντας με τον οικογενειακό του γιατρό, σε κάποιο κέντρο υγείας, στο νοσοκομείο των Σερών. Υπάρχουν τόσοι καλοί αξιόλογοι συνάδελφοι στην πόλη σας, στον νομό σας, που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ενημερώσουν τους πολίτες των Σερών για το τι πρέπει να κάνουν σε συγκεκριμένες ηλικίες για να κάνουν μια πρώιμη ανίχνευση ενός αρχόμενου καρκίνου.